συμμετείχαν σε κοινό διαγωνισμό και προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ μαζί με ακόμη 43 συναδέλφους τους. Με τη μόνη διαφορά ότι η διαδικασία πρόσληψης από το Δήμο έγινε για τους 43 το Δεκέμβριο του 2015 και για εκείνους τον Ιανουάριο του 2016. Ο λόγος για 47 εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, που λόγω μια εγκαιρής πρόσληψής τους είδαν την πόρτα της εξόδου μετά την παρέλευση οκτάμινης υπηρεσίας. Ζω ευθύνες οι πολιτικές. Δεν μπορεί να σπάει το ΦΕΚ στα 2, δεν ξαναγίνει στα χρονικά όσα χρόνια υπάρχουν οι Δήμοι να σπάει το ΦΕΚ στα 2. Η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση τον Ιανουάριο προέβλεπε ότι όσες ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν υπογραφεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι 31 Δεκάτου του 2016. Γεγονός που άφησε εκτός της ρύθμισης τους 47 επιτυχώντες της ίδιας προκήρυξης. Είναι μια κατάφορη αδικία που έχει γίνει σε αυτούς τους εργαζόμενους. Το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με τους 47 συμβασιούχους της καθαριότητας, των οποίων οι συμβάσεις δεν ανανεώνονται μέχρι το τέλος του χρόνου, συζητήθηκε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια. Θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα. Ανάλογες περιπτώσεις έχουν ρυθμιστεί και οφείλει το Υπουργείο Εσωτερικών να δει και το Ηράκλειο. Γενναία πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, διότι 200 θέσεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι μία ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων θα δημιουργήσει υγειονομική βόμβα με την εκτεταμένη συσσόρευση απορριμμάτων στην πόλη και τόνισαν την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση. Σίγουρα οι συνθήκες είναι οριακές. Θα πνιγεί, είναι αυτή, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα πνιγεί στα σκουπίδια. Το παρόν στην ευρεία σύσκεψη έδωσαν και κυβερνητικοί βουλευτές που κατέθεσαν τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουπλή, ότι μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Παρά τις παραλήψεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και δεν είναι ευθύνη, θα έλεγα, του Υπουργείου Εσωτερικών, αυτό πρέπει να το δούμε σε μια άλλη στιγμή, θα κατατεθεί τροπολογία. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, που είναι βέβαια και η τελευταία προθεσμία, να λύσει το ζήτημα. Αυτή μετέφερα στην σύσκεψη που έγινε. Από την πλευρά τους πάντως οι εργαζόμενοι τηρούν στάση αναμονής μέχρι την 3η 6 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισαν, θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Υπουργό στην Αθήνα την Τετάρτη το πρωί. Αυτό θέλω το μήνυμα, όπως πήγε ο Δήμαρχος ο κ. Λαμπρινός, ότι σε αυτό το μήνυμα θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να λειτουργήσουμε. Έντονα πάντως σχολιάστηκε από κύκλους της Λότζια η απουσία από τη σύσκεψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Ευγενάκη, καθώς ο γραμματέας του κόμματος όχι μόνο δεν έδωσε το παρόν, αλλά δεν έστειλε ούτε εκπρόσωπό του. Γεγονός που, όπως τονίστηκε, επιβεβαίωσε την κόντρα που υπάρχει με τη Δημοτική Αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου όλους τους βουλευτές που ήταν σήμερα εδώ. Δεν ήταν όλοι, αυτοί που ήταν οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου, του Εργατικού Κέντρου, αλλά και της αγωνίας των εργαζομένων, και ήταν εδώ και τους ευχαριστούμε.